Πείτε μα τι συζητάτε πίσω από κλειστέ πόρτε. Ήταν η φράση με την οποία ο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρη Παπαδημούλη, ξεκίνησε να απευθύνει μια σειρά ερωτήσεων στη συζήτηση για την προετοιμασία τη Συνόδου Κορυφή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Ολομέλεια. Ο κ. Παπαδημούλη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα 3 εκατομμύρια ανέργων και στο 25% των Ευρωπαίων που ζουν στα όρια τη φτώχεια και επισήμανε ακόμη μια φορά πω αντί για προτάσει τη Συνόδου Κορυφή ακούγονται μόνο γενικόλογε ερωτήσει και τοποθετήσεις ρουτίνας. Και στην επόμενη σύνοδο κορυφής θα κυριαρχήσει το θέμα της οικονομίας. Γιατί έχουμε 3 εκατομμύρια περισσότερους ανέργους, γιατί έχουμε 25% Ευρωπαίους που ζουν σε φτώχεια. Γιατί η Ευρωζώνη απειλείται με ύφεση και με αποπληθωρισμό. Κύριε Κατάινεν και κύριε Ντελαβέντοβα, αντί για γενικόλογες ερωτήσεις και τοποθετήσεις ρουτίνας, πείτε μας τι συζητάτε πίσω από κλειστές πόρτες. Κύριε Κατάινεν, πριν λίγες μέρες κάνατε μια δήλωση για την ελληνική οικονομία. Αυτή η νέα γραμμή πίστοσης η προληπτική θα συνοδεύεται με όρους, δηλαδή με νέο μνημόνιο. Θα συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό της Γαλλίας. Έχει πρόταση η Κομισιόν ή περιμένετε να δείτε τι θα αποφασίσει πριν ο κύριος Σόιμπλε που το συζήτησε χθε με τον κύριο Σαπέν. Πότε θα μας πείτε πότε, πώς και από πού τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ που εδώ και μήνες μας έχει υποσχεθεί ο κύριος Γιούνκερ. Ως πότε η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα ακολουθούν δογματικά ό,τι επιτρέπει η κυβέρνηση Μέρκελ. Πότε θα κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Η λιτότητα, η ανεργία, η ύφεση, οι ανισότητες παράγουν ευρωαδιαφορία και αντιευρωπαϊσμό. Εσείς είσαστε οι αντιευρωπαίοι και όχι η ευρωπαϊκή αριστερά που διεκδικεί μια Ευρώπη δημοκρατική, κοινωνική, με ισχυρό κοινωνικό κράτος και με ανάπτυξη.